Το Galaxy Tab S9 FE Plus που έχω μπροστά μου, εκτός από ένα tablet με μια πραγματικά μεγάλη ονομασία που δεν κάνει και απαραίτητα ξεκάθαρο το τι ακριβώς είναι, είναι η απάντηση στο τι θα συνέβαινε αν η Samsung έπαιρνε το Galaxy A54 και προσπαθούσε με το hardware που αυτό έχει να δημιουργήσει δύο μεγαλύτερα σε μέγεθος tablet. Αυτό ακούγεται και πιθανόν είναι λίγο αυστηρό ρεαλιστικά, όμως η Samsung από τη στιγμή που έχει διαθέσιμο το Galaxy S23 FE σαν μια εναλλακτική για όσους δεν θέλουν να δώσουν τα χρήματα που κοστίζει κάποιο τηλέφωνο της σειράς Galaxy S23, το Galaxy Tab S9 FE Plus και η απλή έκδοσή του που διαφέρει μόνο στο μέγεθος της οθόνης είναι αντίστοιχα η εναλλακτική για όσους δεν θέλουν να δώσουν τα χρήματα που κοστίζει κάποιο Galaxy Tab S9. Ρεαλιστικά όμως τα δύο tablet της εταιρείας έχουν κάποιες διαφορές από τον Galaxy S23 FE και αυτό δεν αφορά μόνο τον επεξεργαστή στο εσωτερικό τους που ρεαλιστικά το τηλέφωνο της εταιρείας θα πουλήσει πολύ περισσότερο και η έτσι και αλλιώς περιορισμένη πλέον παραγωγή του Exynos 2200 πιθανόν είναι εκεί πιο χρήσιμη. Και μια τελευταία παρατήρηση εδώ, το συγκεκριμένο βίντεο είναι πιθανόν και μια καλή απόδειξη ότι όταν και η κορεάτικη εταιρεία κάνει κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ απαραίτητα, δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα προφανώς να το αναφέρω αυτό σε βίντεο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό ευγενικά. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι με μια συνολική εικόνα για τον Galaxy Tab S9 FE Plus, το οποίο ακόμα δεν έχω συνηθίσει να λέω ολόκληρη την ονομασία του. Η αλήθεια είναι ότι το έχω αρκετά σήμερα στα χέρια μου, δυσκολεύτηκα μέχρι ασημείο να γυρίσω το συγκεκριμένο βίντεο, κυρίως επειδή δεν είναι εύκολο επίσης να δικαιολογήσει κανείς, όπως είπα ήδη, κάποιες από τις επιλογές που έχει κάνει η εταιρεία. Ίσως ο επεξεργαστής στο εσωτερικό του να είναι η πιο σημαντική από αυτές, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αφού η οθόνη, όπως και πάλι έχω ήδη αναφέρει, παρότι είναι ένα LCD πάνελ, στην πράξη είναι σίγουρα όσο καλή θα περίμενε κανείς. Και πριν ξεκινήσουμε με την οθόνη αυτή, να κάνω εδώ μια ακόμα παρατήρηση που ξέχασα να κάνω λίγο νωρίτερα. Θα χρησιμοποιώ στη συνέχεια του βίντεο το Galaxy Tab S9 FE Plus στο ξεχωριστό Dex Mode, το γραφικό περιβάλλον που η Samsung αναπτύσσει εδώ και αρκετά χρόνια και παρουσιάζει τα πάντα με μια μορφή πολύ πιο κοντά σε αυτή ενός υπολογιστή. Στα τηλέφωνα της εταιρείας πρέπει να τα συνδέσουμε ασύρματα ή με καλώδιο σε μια εξωτερική οθόνη. Στα tablet της εδώ και αρκετά χρόνια, το τονίζω και πάλι, λειτουργεί αυτόνομα στη δική τους οθόνη και πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι το default γραφικό περιβάλλον σε όλα τα tablet της εταιρείας. Και παρότι θα δούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσο διαφορετικό και πιο πρακτικό είναι το Dex Mode στη συνέχεια του βίντεο, όταν συζητήσουμε περισσότερο για τον επεξεργαστή στο εσωτερικό του tablet, σε ό,τι αφορά την οθόνη αυτή, η διαγώνιο στις 12,4 inches είναι και η διαφορά του Plus από του απλού, αν θέλετε να το πει κανείς έτσι, μοντέλο, το οποίο έρχεται με μια οθόνη περίπου στις 10 inches. Εδώ το πάνελ αυτό έχει και ονομαστική ανάλυση 2560x1600 pixel, όσο πρέπει δηλαδή να έχει μια οθόνη σε αυτό το μέγεθος για να διατηρεί τη λεπτομέρεια απεικόνησης που επίσης προφανώς πρέπει να έχει. Σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει κανένα απολύτως παράπονο στη λεπτομέρεια απεικόνησης και στο πόσο ευχάριστο είναι όταν διαβάζουμε κάτι ή βλέπουμε κάποιο βίντεο. Είπα όμως και λίγο νωρίτερα ότι είναι ένα LCD πάνελ, κάτι που έρχεται με συγκεκριμένους περιορισμούς. Ο βασικότερος από αυτούς τους περιορισμούς είναι η χρωματική απόδοση που έχει το συγκεκριμένο πάνελ, όπως και γενικότερα οποιαδήποτε LCD οθόνη σε σύγκριση με μια αντίστοιχη OLED. Εδώ βέβαια ρεαλιστικά, όταν θέλει κάποιος να δει ένα βίντεο ή οποιαδήποτε ταινία σε ολόκληρη την οθόνη του Galaxy Tab S9 FE και αν το κοιτάει ευθεία μπροστά του, δεν είναι εύκολο να καταλάβει αρχικά ότι είναι ένα LCD πάνελ και σίγουρα συνολικά χρωματικά είναι μια πολύ καλή οθόνη. Πάμε να δούμε το αυτού συνηθισμένο HDR βίντεο, να δούμε πώς είναι αυτό και στην πράξη σε ό,τι αφορά το χρωματικό κομμάτι. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο παράπονο, πάντα αρκεί να θυμόμαστε ότι είναι ένα LCD πάνελ και αυτό που αλλάζει μέχρι ένα σημείο και είναι επίσης αναμενόμενο είναι ότι οι γωνίες θέασης της συγκεκριμένης οθόνης διαφέρουν προφανώς σημαντικά σε σύγκριση με μια OLED. Αυτό ανάλογα τώρα με τις απαιτήσεις που έχει ο καθένας θα τον ενοχλήσει λιγότερο ή περισσότερο, παραμένει όμως γεγονός ότι στα χρήματα αυτά θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει μια διαφορετική οθόνη. Η εταιρεία υποστηρίζει κανονικά την προβολή HDR περιεχομένου, βέβαια για ακόμα μία φορά μόνο με το HDR 10 Plus πρότυπο, αφού όλα τα προϊόντα της Samsung, και αυτό περιλαμβάνει και τις τηλεοράσεις, για κάποιο λόγο μέχρι και σήμερα δεν υποστηρίζουν τον Dolby Vision πρότυπο. Το Tab S9 FE Plus βέβαια έχει 4 επίσης όπως πάντα εντυπωσιακά σε ένταση και ποιότητα ήχου ηχεία, τα οποία λέω να δυναμώσω για να ακούσουμε και στην πράξη. Thank you.
Για κάποιον λοιπόν που θέλει να δει οποιοδήποτε βίντεο ή πόσο μάλλον μία ταινία, το Tab S9 FE Plus είναι μια σίγουρα ικανοποιητική συνολική εμπειρία, κυρίως ό,τι αφορά τον ήχο, αφού τα τέσσερα ηχεία του έχουν και πραγματικά πολύ καλά επίπεδα έντασης, αλλά και μία ποιότητα ήχου που ρεαλιστικά δεν είναι εύκολο να βρει κανείς ακόμα και σε αυτή την κατηγορία τιμής. Η επόμενη διαφορά τώρα, που είναι πιο σημαντική τουλάχιστον για εμένα και ίσως περισσότερο θεωρητικά στη συγκεκριμένη οθόνη, είναι ότι αυτό το LCD panel έρχεται με ρυθμό ανανέωσης στα 90 και όχι 120 Hz. Και ναι, καταλαβαίνω ότι για πολλούς η διαφορά είναι κάτι που δεν μπορούν να καταλάβουν σε καθημερινή χρήση. Αυτό θα το πω για ακόμα μία φορά, εξαρτάται περισσότερο από τι συσκευή προέρχεται ο καθένας. Στην πράξη, σε πολλές περιπτώσεις, όντως αυτό που έχει σημασία είναι ότι το γραφικό περιβάλλον και οτιδήποτε κάνουμε στην οθόνη του tablet παράγεται σαφώς πιο ομαλά και η κύληση όταν διαβάζουμε κάτι είναι σαφώς καλύτερη από ένα πάνελ στα 60 Hz. Παραμένει όμως γεγονός ότι σε αυτή την κατηγορία τιμής, έστω αν δεν χρησιμοποίησε ένα OLED panel η εταιρεία, θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει μια οθόνη με καλύτερο ρυθμό ανανέωσης. Και μιας και βλέπουμε τόση ώρα αρκετές εφαρμογές σε μικρά παράθυρα, κάτι που είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο, το ξαναλέω, σε μια τόσο μεγάλη οθόνη και το Dex Mode το κάνει πολύ καλά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πάμε να κάνουμε μια συζήτηση τώρα και για το hardware και συγκεκριμένα τον Exynos 1380 επεξεργαστή στο εσωτερικό του. Όταν ανοίξει κανείς κάποιες εφαρμογές στο tablet, και ειδικά αν θέλει να ανοίξει περισσότερες από μία ταυτόχρονα, θα διαπιστώσει ότι σε κάποιες τουλάχιστον περιπτώσεις το Tab S9 FE Plus δυσκολεύεται ίσως λίγο περισσότερο από ότι θα έπρεπε να κάνει αυτό που θα του ζητήσουμε. Χωρίς αυτό βέβαια να αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, ανάλογα πάντα και με τις απαιτήσεις που έχει ο καθένας και πάλι στην κατηγορία τιμής που ανήκει το συγκεκριμένο tablet και με δεδομένο ότι μία τόσο μεγάλη οθόνη προσφέρεται για να κάνουμε περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, ειδικά με το συγκεκριμένο γραφικό περιβάλλον, ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνεται έτσι κι αλλιώς στο συγκεκριμένο βίντεο μια μικρή καθυστέρηση που έχει σε αρκετές περιπτώσεις για να είμαστε ιδιαίτερα δίκαιοι. Η αλήθεια είναι ότι η Samsung εδώ πιθανόν δεν έχει κάνει την καλύτερη επιλογή, με δεδομένο ότι σε αυτή την κατηγορία τιμής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πολλούς διαφορετικούς επεξεργαστές με συνολικά καλύτερη απόδοση. Και για να συζητήσουμε λίγο το σχεδιαστικό και κατασκευαστικό κομμάτι, εδώ για να είμαι απόλυτα δίκαιος, όλα τα tablet της εταιρείας σε αυτή την κατηγορία και πόσο μάλλον αυτά που είναι ακόμα ακριβότερα, εδώ και αρκετά χρόνια μάλιστα, δεν αφήνουν κανένα απολύτως παράπονο. Είναι κατασκευασμένο στο σύνολό του από αλουμίνιο το Tab S9 FE Plus, κάτι που όταν κρατάει κανείς στα χέρια του μπορεί να το εκτιμήσει και για την ποιότητα και την αίσθηση που δίνει στο χέρι, αλλά προφανώς και για την πολύ καλύτερη στιβαρότητα που έχει το συγκεκριμένο υλικό, ειδικά σε ένα tablet που ακόμα και για τα χρήματά του είναι εντυπωσιακά λεπτό και όχι απαραίτητα ιδιαίτερα βαρύ, πάντα προφανώς για ένα tablet με αυτή την οθόνη. Όταν λοιπόν το χρησιμοποιεί κανείς και το κρατάει στα χέρια του, προφανώς μετά από αρκετή ώρα θα κουράσει το βάρος του, η αίσθηση όμως που δίνει και η πολυτέλεια που έχει συνολικά σαν κατασκευή είναι αυτή που περιμένει κανείς. Στο πάνω μέρος, το power button έχει και τον αισθητήρα αποτυπωμάτων ενσωματωμένο, κάτι που η Samsung η αλήθεια είναι ότι δεν συνηθίζει στα δικά της τουλάχιστον tablet, ρεαλιστικά όμως από τη στιγμή που το Tab S9 FE Plus χρησιμοποιεί μια LCD οθόνη, θα μπορούσε ο αισθητήρας αυτός να είναι ενσωματωμένος. Αν τώρα κάποιος προσπαθήσει να βρει ένα πλεονέκτημα στην επιλογή του hardware που έχει το συγκεκριμένο tablet, το πλεονέκτημα αυτό είναι ότι η μπαταρία που έχει το Tab S9 FE Plus είναι πραγματικά πολύ καλή στην πράξη. Η χωρητικότητα στις 10.000 περίπου mAh είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερη από το συνηθισμένο και ρεαλιστικά αυτή που θα περίμενε κανείς από ένα tablet σε αυτές τις διαστάσεις, και ο συνδυασμός του πάνελ στα 90 Hz και του Exynos 1380 επεξεργαστή στο εσωτερικό του κάνουν την μπαταρία αυτή να έχει πραγματικά πολύ καλή απόδοση. Το tablet σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί να βγάλει πολύ περισσότερο από μία μέρα, ακόμα και όταν το χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά, και όταν κάποιος βλέπει μία ταινία σε αυτό, ακόμα και από κάποια streaming υπηρεσία, θα διαπιστώσει ότι κάθε ώρα προβολής βίντεο χρειάζεται λιγότερο από 10% της μπαταρίας του tablet, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα ιδανικό για όσους θέλουν να το χρησιμοποιήσουν ειδικά με αυτόν τον τρόπο. Τώρα εδώ, ρεαλιστικά και πάλι, η Samsung συνεχίζει να μην αποτελεί κάτι ξεχωριστό σε ό,τι αφορά τη φόρτιση σε όλα της τα προϊόντα, και παρότι το Tab S9 FE Plus μπορεί να φορτίσει με έως και 45W, θεωρητικά τουλάχιστον, για να το καταφέρει κανείς αυτό, πρέπει να βρει έναν από τους ελάχιστους φορτιστές που είναι συμβατοί με το συνδυασμό Volt και Ampere που χρησιμοποιεί η εταιρεία, ή εναλλακτικά προφανώς να αγοράσει το φορτιστή της ίδιας της Samsung. Όταν λοιπόν ένα tablet, όπως και τα ακριβότερα τηλέφωνα της εταιρείας, κοστίζουν τόσα χρήματα και δεν έχουν το φορτιστή στη συσκευασία τους, το να πρέπει κάποιος να δώσει επιπλέον χρήματα και μάλιστα όχι ιδιαίτερα λίγα για να αγοράσει το συγκεκριμένο φορτιστή, πιθανόν δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Αν δεν αγοράσει τώρα κάποιος το συγκεκριμένο φορτιστή, το Tab S9 FE Plus φορτίζει με 25W, όπως ρεαλιστικά και πολλά προϊόντα της εταιρείας γενικότερα, και σε ένα tablet με μια τόσο μεγάλη μπαταρία στο εσωτερικό του, η φόρτιση ειδικά με τα 25W είναι σίγουρα ενοχλητικά αργή. Το είπα και στην αρχή του βίντεο ότι ρεαλιστικά προσωπικά τουλάχιστον δεν συμφωνώ με πολλές από τις επιλογές που έχει κάνει η Samsung στο συγκεκριμένο
συγκεκριμένο τάμπλετ και στις δύο εκδόσεις του, μάλιστα, αφού εκτός από το μέγεθος της οθόνης δεν έχουν κάποια άλλη ιδιαίτερη διαφορά. Καταλαβαίνω μέχρι ένα σημείο ότι προκειμένου να πετύχει ένα συγκεκριμένο κόστος, έχει κάνει την επιλογή της οθόνης αυτής και του συγκεκριμένου επεξεργαστή επίσης στο εσωτερικό τους. Καταλαβαίνω επίσης ότι στον χώρο των Android tablet ρεαλιστικά δεν υπάρχουν πολλές προτάσεις που να είναι τόσο ολοκληρωμένες σε όλους τους τομείς. Είτε το γραφικό περιβάλλον της εταιρείας, είτε το Dex Mode, είτε το απλό, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, είτε η υποστήριξη που προσφέρει η Samsung σε όλα τα προϊόντα της για τα επόμενα αρκετά χρόνια, είτε και η ποιότητα κατασκευής και συνολικά η πολυτέλεια που έχει το Tab S9 FE Plus, όσο και αν είναι λοιπόν όλα αυτά χαρακτηριστικά τα οποία εκτιμώ και εγώ προσωπικά, πιθανόν στα χρήματα αυτά, μια καλύτερη οθόνη και σίγουρα λίγο πιο ισχυρό hardware στο εσωτερικό του θα ήταν ακόμα περισσότερο καλοδεχούμενα. Και κάπου εδώ να κλείσω το συγκεκριμένο βίντεο, έχοντας και εγώ πραγματικά την απορία όταν θα ξεκινήσω το μοντάζ του, να δω τι ύφος είχα τελικά και το πόσο τελικά στην πράξη αποτυπώθηκε η συντολική εικόνα που έχω για τον Galaxy Tab S9 FE Plus. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, ευτυχώς δεν θα ξαναπώ και ολόκληρη την ονομασία του, θα τα πούμε έτσι καλώς όπως πάντα πολύ σύντομα, καλή συνέχεια!